ήρθατε στο Stella Love Cook. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα καταπληκτικό, εύκολο και γρήγορο παγωτό ξυλάκι παραλίνα. Μόνο μέσα σε ένα λεπτό θα είναι έτοιμο. Ας αρχίσουμε. Τα υλικά που χρειαζόμαστε είναι μία κούπα πραλίνα σοκολάτα ή πραλίνα φουντουκιού, 250 γραμμάρια. Μισή κούπα ζαχαρούχο γάλα, 130 γραμμάρια. Μία κούπα πλήρες γάλα, 200 γραμμάρια. Ένα φλιτζάνι βαριά κρέμα γάλακτος, 200 γραμμάρια. Και μία κουταλιά της σούπας εκχύλισμα βανίλιας. Προσέξτε αυτό που θα σας πω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι μετρήσεις πρέπει να γίνονται πάντα με την ίδια κούπα. Όχι με μεγαλύτερη την κούπα το ένα υλικό και με μικρότερη το άλλο. Για να γίνει σωστό το παγωτό μας. Μέσα σε ένα μπλέντερ ή ένα μούλτι ή ακόμα και με το χέρι με ένα σύρμα θα ενώσετε όλα τα υλικά. Το γάλα, κρέμα γάλακτος, εκχύλισμα βανίλιας, ζαχαρούχο γάλα και την πραλίνα μας. Ανακατεύτηκε πάρα πολύ καλά και τώρα είμαστε έτοιμοι να μπει στο καταψύχτη. Μέσα σε ένα μπολ έχω βάλει τα φορμάκια μου και τώρα θα προσθέσω το υλικό. Φτιάξαμε 12 φορμάκια παγωτού. Αυτές τις φόρμες τις προμηθευτήκαμε από το σούπερ μάρκετ. Οπουδήποτε μπορείτε να βρείτε ό,τι φορμάκι σας αρέσει για παγωτό ξυλάκι. Θα κλείσουμε από πάνω τα φορμάκια μας. Θα τα βάλουμε μέσα στο καταψύχτη για μια ολόκληρη νύχτα. Καλό θα ήταν να κάνετε το εξής. Να φτιάξετε αυτή την πανεύκολη συνταγή από το βράδυ και την άλλη μέρα το πρωί να είναι έτοιμα. Φυσικά, αν δεν έχετε αυτά τα φορμάκια, μπορείτε να κάνετε και το εξής. Εάν δεν έχετε αυτές τις φόρμες, δεν πειράζει καθόλου. Θα πάρετε ένα στενόμακρο πλαστικό ποτήρι. Θα καλύψετε από την πάνω μεριά με αλουμινό χαρτό. Θα πάρετε ένα μαχαίρι με μύτη και θα ανοίξετε μία τρυπούλα. Θα πάρετε ένα κουτάλι και από την ανάποδη πλευρά θα το βάλετε στη τρυπούλα. Και το παγωτάκι σας με το ξυλάκι σας είναι έτοιμο. Θα το βάλετε μέσα στο καταψύχτη και θα το αφήσετε να παγώσει. Πέρασε μια ολόκληρη νύχτα και τα παγωτάκια πραλίνα είναι έτοιμα. Τι πρέπει να κάνουμε? Θα πάρω ένα ποτήρι νερό και θα βυθίσω μέσα το παγωτάκι μου. Να το! Έτοιμο, καταπληκτικό να το απολαύσουμε, πεντανόστιμο, παγωτό ξυλάκι πραλίνα. Απολαύστε το, εσείς και η οικογένειά σας. Απολαύστε το μαζί με τους φίλους σας. Απολαύστε το κάθε μέρα, όλη μέρα. Είναι ένα εξαιρετικό, πεντανόστιμο παγωτό πραλίνα. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να γραφτείτε στο κανάλι μου, να κοινοποιήσετε το βίντεο, αλλά και να μου γράψετε τα σχόλιά σας. Να είστε καλά, φίλοι μου!